Φίλες και φίλοι, ξανακάλεσα τον Νίκο το Σταθόπουλο, ο οποίος είναι ένας έμπειρος ερασιτέχνης μεν κυνηγός. Δεν υπάρχει επαγγελματίας κυνηγός, όλοι κυνηγοί ερασιτέχνες είμαστε. Είναι ερασιτέχνης κυνηγός με την έννοια του ότι δεν εκτρέφει σκυλιά επαγγελματικά παρά μόνο τα δικά του. Και επειδή έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία στην Πέρδικα και στην Πεκάτσα, εδώ και 30 χρόνια, τον κάλεσα να μας πει τις ιδιαιτερότητες της Μπεκάτσας στο παρελθόν και τώρα. Και όταν μιλάμε στο παρελθόν δεν μιλάμε για το, ξέρω εγώ, πριν 60 χρόνια. Το 40. Και το 40. Το από το πρόσφατο παρελθόν. Έχω ένα φίλο δικηγόρο, έχω και έναν άλλο φίλο που μου λένε πώς ήταν οι Πέρδικες πριν 60 χρόνια. Εντάξει, καμία σχέση. Αλλά να ήταν τα ίδια. Και σε ποσότητα και σε συμπεριφορά. Τότε λέει με κάτι σκυλάκια, λέει αδιάφορα, κάτι σκυλάκια που τέλος πάντων περιφέρονταν, ούτε φέρμα είχαν. Απίστευτα πουλιά. Και σε ποσότητα και άνετα και όλα τα σχετικά. Όμως η Μπεκάτσα έχει αλλάξει και θέλω να μας πει ο Νίκος πώς ήταν τα πράγματα πριν 30 χρόνια όταν ξεκίνησε και πώς είναι σήμερα το 2023 και κυρίως τους λόγους. Γιατί άλλαξε αυτό το θύραμα συμπεριφορά και πόσο άλλαξε, γιατί μπορεί να μην άλλαξε τόσο πολύ. Πολλοί λέμε ότι ήταν η Μπεκάτσα πολύ δύσκολη και ότι έτσι και ότι αλλιώς και ότι σήμερα είναι χειρότερα τα πράγματα. Για πες μας Νίκο, πώς ήταν η Μπεκάτσα όταν ξεκίνησες και πώς είναι σήμερα. Κοίταξε να δεις. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, όχι τραγικά. Mm-hmm. Δηλαδή τι εννοώ. Η συμπεριφορά των πουλιών ποικίλει. Ανάλογα στις εποχές, ανάλογα στις θερμοκρασίες, ανάλογα πολλά. Ανάλογα στην πίεση που δέχεται, στο κυνήγι της. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν σιγά σιγά την έχουν οθήσει και έχει αλλάξει λιγάκι ας πούμε τη συμπεριφορά της. Δηλαδή, παλιότερα υπήρχε πληθώρα θυραμάτων, πληθώρα πουλιών. Κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Αυτή η πληθώρα των πουλιών. Βεβαίως. Λοιπόν, παλιότερα, στα λέω έτσι παλιότερα με το τώρα για να καταλαβαίνουμε ναι, λιγάκι ναι, ναι, διάφορες. Ναι. Λοιπόν, παλιότερα λοιπόν πήγαινε ο σκύλος, ασχολιόταν με μια αναθύμιαση κάπου, δεν έβρισκε, πήγαινε πιο πέρα, έβρισκε μια άλλη. Mm-hmm. Μπλόκαρε, φερμάριζε, πήγαινε εκεί. Ενώ αυτή δεν, που δεν βρήκε. Δεν έδινε ούτε εσύ σημασία, σε αυτή που ούτε δεν το σκυλί έδινε σημασία, σε μια αναθύμιαση πιο πίσω που δεν τη βρήκε μπροστά του. Η δεν οποία τη βρήκε εύκολα. Η οποία τι είχε κάνει. Κανένας δεν ξέρει. Και γιατί κανένας δεν ασχολιόταν. Ακριβώς. Λοιπόν, μπορεί να ήταν πιο πέρα, μπορεί να είχε κοταρίσει, μπορεί να είχε σηκωθεί, μπορεί να είχε πολλά. Δεν ξέρουμε. Πόσο δεν... μάλλον τότε που να ασχολούμαστε με δεύτερο σήκωμα, τρίτο σήκωμα, τη του ίδιου πουλιού, τέταρτο καμία σήκωμα, σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Λοιπόν, πήγαμε λοιπόν εκεί που φερμάζει το σκύλι, οπότε ή την παίρναμε. Κάποιοι φίλοι στην Αμερική γελάνε και θαυμάζουν και γελάνε. Μου λένε το ίδιο πουλί δεύτερη και τρίτη φορά, λέει να σηκώνεται, δεν το έχουμε δει, λέει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν γινόταν για αρκετά χρόνια στο παρελθόν γιατί υπήρχε πληθώρα πουλιών. Ναι. Ωραία. Σιγά σιγά περνώντα τα χρόνια, αφού μειωνόντουσαν τα πουλιά, άρχισαμε εμείς λοιπόν και εμείς και τα σκυλιά μας να ασχοληθούμε πιο έντονα έστω και με την παραμικρή αναθύμιαση. Και φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα και να μιλάμε για φαντάσματα, όρους δηλαδή που δεν υπήρχαν παλιά. Αχα. Για λευκές φέρμες, για. Λοιπόν, μαστέντα μπίπερ, δηλαδή διάφορες. Φάντασμα είναι εκφράσεις. Η Μπεκάτσα, βέβαια το ξέρετε αυτό, η οποία πιστεύουμε ότι υπάρχει, βλέπει το σκύλο. Έχουμε ενδείξεις ότι κάπου αλλά... είναι, αλλά δεν τη βλέπουμε εμείς ποτέ. Ακριβώς. Λοιπόν, παλιά το λέμε δεν μιλάγατε για φαντάσματα. Όχι βέβαια, δεν ασχολιόμαστε με αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν ασχολιόμαι με τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Ούτε είχα ακούσει κουβέντες τέτοιες. Ναι. Στους χώρους που κινούμε σαν ερασιτέχνη. Η λέξη λευκή φέρμα πριν 30 χρόνια ακούγονταν. Όχι, δεν υπήρχε. Εγώ δεν είχα ακούσει δηλαδή. Τι πάει με λευκή φέρμα. Δεν ασχολιόμαστε. Όπου φερμάριζε το σκύλι υπήρχε πολύ μπροστά. Φερμάριζε έτσι το σκυλί. Ναι. Αργότερα στην πορεία, για να δικαιολογήσουμε ας πούμε και λίγο τα σκυλιά, γενικά για να δικαιολογήσουμε μια κατάσταση που δεν την καταλαβαίναμε, εφήβραμε διάφορους όρους. Λοιπόν, ναι. Όλα αυτά τείνουν στο να λέμε σήμερα ότι δυσκολέψαν τα πράγματα γιατί άλλαξε συμπεριφορά η Μπεκάτσα. Ναι. Αυτό είναι σε εισαγωγικά για μένα. Δεν έχει αλλάξει τόσο συμπεριφορά το ίδιο το πουλί, όσο οι συνθήκες γενικά έχουν αλλάξει. Δηλαδή, εκεί που βγαίναμε και στην πορεία του σκύλου, τότε έβρισκε 10 πουλιά και μας έβρισκε τα 5,
Λέω εγώ τώρα ενδεικτικά. Ναι, ναι. Λοιπόν. Αλλά τα άλλα πέντε απλά ήταν μια αναθύμιαση που ασχολήθηκε λίγο το σκυλί, αλλά δεν το βρήκε και πήγε πιο πέρα που ήταν πιο εύκολο και το βρήκε. Δεν ξέραμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει εκεί πουλί. Λοιπόν, ενώ εμείς, τώρα μένει μόνο αυτή η αναθυμίαση πολλές φορές. Εμείς λοιπόν τότε λέγαμε βρήκαμε τα πέντε που βρήκε ο σκύλος, είμαστε ευτυχισμένοι, τελείως, είμαστε μια χαρά. Και εγώ και το σκύλο μας είμαστε ευτυχισμένοι. Σήμερα λοιπόν, στο άλλο άκρο, με το παραμικρό που θα κάνει το σκυλί κάτω, πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε αυτό το πουλί, το συγκεκριμένο. Ναι. Το οποίο μπορεί να έχει σηκωθεί, μπορεί να έχει πάει πιο πέρα. Μπορεί να μην το άρεσε αυτό γιατί βαράγει ο ήλιος πιο πολύ. Μπορεί να βρει και ένα σκουλί και πιο πέρα να πάει να φάει. Μετακινήθηκε για χύψη λόγους. Όχι από το σκυλί και όχι από εμάς. Όχι σαν και καλά από εμάς. Λοιπόν, μετακινήθηκε από μόνο του. Γιατί η μπεκάτσα κινείται και την ημέρα και την νύχτα. Ναι. Την νύχτα πολύ περισσότερο, αλλά κινείται και την ημέρα. Λοιπόν, δηλαδή βόσκει και την ημέρα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν πάση θυσία θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτή την αναθυμίαση. Πάση θυσία θα πρέπει το σκυλί να βρει αυτό το πουλί. Οπότε ξαφνικά έχουμε πουλιά φαντάσματα, έχουμε λευκές, έχουμε τα μη ικανά σκυλιά, έχουμε εφεύρει πολλά πράγματα. Λοιπόν, ναι, άμα το θέσουμε έτσι, έχει αλλάξει συμπεριφορά η μπεκάτσα. Αλλά δεν είναι, για μένα, δεν είναι ότι έχει αλλάξει συμπεριφορά η μπεκάτσα. Έχουν λιγοστέψει τα πουλιά και πρέπει τα να λίγα... ασχοληθούμε με αυτά τα λίγα, τα δύσκολα. Ό,τι και, να μας κάνουν, ό,τι και να μας κάνουν. Και εμείς και τα σκυλιά μας. Mm-hmm. Άρα θέλουμε πιο έξυπνα σκυλιά, πιο αποδοτικά σκυλιά και εμείς να αποκτήσουμε κάποιες γνώσεις που στο παρελθόν δεν μας ήταν αναγκαίες, αλλά σήμερα τις έχουμε ανάγκη. Για το mm-hmm. εκεί που κινείται και που ζει το πουλί, αναλόγω στις καιρικές συνθήκες που θα τη βρούμε, που δεν θα τη βρούμε, σήμερα λοιπόν θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά. Παλιά δεν χρειαζόταν γιατί έβρισκες παντού. Mm-hmm. Σχεδόν παντού. Mm-hmm. Λοιπόν, έβρισκες πιο εύκολα και πιο πολλά. Οπότε δεν εξειδικευόσουν κι εσύ. Ούτε εσύ ούτε το σκυλί σου. Είναι σαφές, σήμερα λιγάκι, λοιπόν. Είναι αφού σαφές. Μειώθηκε ο αριθμός των πουλιών, θα πρέπει να εξειδικευτούμε και εμείς και το σκυλί. Είναι σαφές. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε μια δεδομένη χρονιά, τώρα, φέτος ας πούμε, πέρσι, έχουμε πρώιμες, πότε μπαίνουν οι πρώιμες, έχουμε το επόμενο κύμα και το επόμενο κύμα. Θέλω να μας πεις για αυτά τα 2-3 κύματα και τι είδους συμπεριφορές έχουν τα πουλιά και που τα βρίσκεις βέβαια, αλλά και τι συμπεριφορές έχουν ανά κύματα. Δηλαδή, ξέρουμε ότι οι πρώιμες είναι νεαρά πουλιά. Και έρχονται κάτω είναι γρήγορα. Είναι νεαρά πουλιά και έρχονται βάσει ημερομηνίας. Ναι. Και όχι γιατί βιάζονται και έχουν άγχος και αυτά. Θυμάμαι και το βιβλίο του κυρίου Αλγιζάκη, του γιατρού του ορθοπαιδικού. Εξαιρετικό βιβλίο για την μπεκάτσα. Λέει, και άλλοι συγγραφείς λένε, ότι έρχονται λόγω του ότι έχουν ανάγκη τον ήλιο για να οριμάσουν σεξουαλικά. Και μάλιστα όσο πιο βόρεια γεννηθεί μια μπεκάτσα, τόσο πιο νότια έρχεται και γρήγορα, βέβαια, ναι. Βάσει ημερομηνίας. Λοιπόν, πώς φέρονται αυτές οι πρώιμες μπεκάτσες? Αυτές οι πρώιμες έρχονται βάσει ημερομηνίας. Πότε έρχονται? Ποικίλοι. Δεν υπάρχει στάνταρ. Ξεκινάνε από αρχές Οκτώβρη και μέχρι τέλη Οκτώβρη έχουν εμφανιστεί οι πρώιμες. Και αρχές, αρχές Νοέμβρη. Και το αρχές μπορεί να... Και αρχές Οκτώβρη, βεβαίως. 4 και 5 Οκτώβρη. Έχουν βρεθεί πουλιά στην Ελλάδα που σε σημεία εννοώ που δεν υπήρχαν πριν. Ναι. Να πεις ότι ήταν κάποια μόνιμη. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν. Άρα έχουν μετακινούνται πουλιά ανάλογα τη χρονιά, τις καιρικές συνθήκες. Ναι. Λοιπόν, αυτές είναι οι πρώιμες που λέμε. Και αυτές έρχονται γενικά σε μεγάλα υψόμετρα. Και στο γυμνό μπορεί να έρθουν αυτές. Παντού. Και πάνω στα βράχια. Και πολλοί περδικάδες βρίσκουμε μέσα Οκτώβρη, τέλη Οκτώβρη ουσιαστικά. Βρίσκουμε πουλιά στα αλπικά επάνω. Ναι. Πουλιά που έχουν σταματήσει για να ξεκουραστούν ψηλά σε μεγάλα υψόμετρα. Mm-hmm. Λοιπόν, στις πέτρες επάνω. Αυτές όταν έρθουν στα έλατα, γιατί συνήθως στα έλατα έρχονται. Συνήθως, ναι, υψομετρικά στην Ελλάδα στα έλατα έρχονται. Ναι. Πώς συμπεριφέρονται οι πρώιμες μπεκάτσες? Είναι ευκολότερες από τις μετέπειτα ή πιο δύσκολες για σένα? Οι πρώιμες είναι γενικά πιο εύκολες. Γιατί πέφτουν σε έναν τόπο που δεν τον γνωρίζουν και πολύ καλά. Είναι από ταξίδι. Άρα είναι πιο δυσκίνητες. Mm-hmm. Λοιπόν, και είναι και πιο κοντά η μία στην άλλη. Δηλαδή δεν θα βρεις μία. Θα είναι ζευγάρια και πάνω. Mm-hmm. Όταν πρώτο έρχονται. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να είναι 2, 3, 4, 5. Τις έχω δει. Λοιπόν, τις έχω δει. Ναι, δεν θα είναι και μία. Έχω δει και 6 σε ένα. Σε κοντινό του. Σε πολύ κοντινό τόπο. Κοντινή και μια φορά σηκώθηκε ζευγάρι. Πολλές φορές σηκώθηκε ζευγάρια στις πρώιμες. Ναι. Μετά είναι από αυτές που χτυπάνε πούμε... και τα φτερά τους, έχεις πει, δηλαδή μου το έχεις πει αυτό στο σήκωμα, οι πρώιμοι. Οι νέες,
όχι οι πρώιμες, οι νέες σε ηλικία βαράνε το φτερό τους. Και όσο μεγαλώνουν, ναι, χτυπάνε όλο και λιγότερο το φτερό τους. Βλέπεις το πουλί να σηκώνεται και δεν ακούς τίποτα. Ναι, από μια ηλικία και πάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει στάνταρ σε αυτό, αλλά από μια ηλικία και πέρα δεν ακούς το σηκωμά της. Καθόλου. Ούτε το κλασικό το που κάνει, ξέρω εγώ. Τίποτα, ε. Τίποτα. Δεν ακούς τίποτα. Από μια ηλικία και πάνω δεν ακούς τίποτα. Το έχω δει. Οι πιο έμπειρες μπεκάτσες, τι τακτικές ακολουθούν? Οι πιο έμπειρες ξέρουν βασικά σήμερα, τακτικές απέναντι στο σκύλο. Μπράβο. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν... Και μετά θα σου ζητήσω να μου πεις και για τα πιο παράξενα που έχεις δει από τις μπεκάτσες. Εντάξει. Okay. Θέλω τώρα κλασικές τεχνικές, 2, 3, 4, πόσες είναι, τι μπορεί να κάνει μια μπεκάτσα. Κοίταξε να δεις, μια έμπειρη μπεκάτσα σημαίνει ότι κυνηγήθηκε 2-3 χώρες πριν έρθει σε εμάς. Έχει φάει μισό κούτι φυσίγκια. Έχει ακούσει, εγώ δεν θα σου πω τα φυσίγκια, εγώ θα σου πω πόσους σκύλους έχει αντιμετωπίσει. Ναι. Οπότε στο τέλος θα είναι εδώ στο ταξίδι της. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, άρα αυτό το πουλί και ηλικιακά και αυτά που έχει περάσει λόγω εμπειριών, προφανώς γνωρίζει τι είναι το μπίπερ που τα ακούει από πολλά μέτρα, τι είναι η δικιά σου ομιλία και η δικιά μου ομιλία που περπατάμε στο δάσος και τι είναι αυτό που κρατάμε στα χέρια μας που λέγεται όπλο. Άρα γνωρίζει τα πάντα. Αυτό λοιπόν το πουλί προφανώς έχει εξοικειωθεί με όλα αυτά και έχει βρει έναν τρόπο διαφυγής και καλά κάνει. Ναι. Λοιπόν, για να επιβιώσει. Άρα αυτό δεν θα είναι το χαζοπούλι που πάει ένα σκυλί και το φερμάρει και σε κοιτάει σαν χαζό. Θα προσπαθήσει, ναι, να βρει τρόπος διαφυγής. Λοιπόν, τι τεχνικές ακολουθεί? Γιατί έχω δει ότι κάνουν πολύ παράξενα πράγματα. Πολλά δεν κάνουν το ίδιο πράγμα. Κάνουν καταρχήν τα βατραχοπηδήματα που λένε, τα οποία σηκώνεται και ξανακάθεται μετά από 4-5 μέτρα, 10 το πολύ. Μπορεί να είναι και 20 και 30. Λοιπόν, προς την κατεύθυνση τη δική σου, του σκύλου. Σε αντίθετη κατεύθυνση, από εκεί που ακούει τον ήχο να έρχεται. Γιατί γνωρίζει τι είναι ο ήχος. Είτε είναι ο σκύλος, από εκεί που ακούει, είτε είμαι εγώ. Εσένα ή τον ήχο, σε αντίθετη κατεύθυνση. Σε αντίθετη κατεύθυνση θα μετακινηθεί το πουλί. Δηλαδή μπορεί να περάσει και πάνω από το σκύλο. Όχι πάνω. Συγγνώμη, σε αντίθετη είπες. Σε αντίθετη κατεύθυνση. Ναι, ναι, ναι. Σε αντίθετη κατεύθυνση ή δεξιά-αριστερά, όπου ξέρει και γνωρίζει τον τόπο ότι είναι πιο ασφαλή για αυτήν. Λοιπόν, κάποιο πιο πυκνό. Που ξέρει και τον τόπο. Λοιπόν, μπορεί πάει να πάει και να βοηθεί μέσα εκεί. Λοιπόν. Οπότε ξέρει να κάνει αυτά τα πράγματα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, όταν δει έμπειρο σκύλο πίσω της, στην πλάτη της που λέμε, εκεί ζορίζεται το πουλί. Εγώ αυτό έχω δει στα χρόνια που την κυνηγάω. Το αισθάνεται το πουλί, εάν είναι έμπειρος ο σκύλος ή άπειρος? Ναι, το αισθάνεται. Έχω δει πολλές φορές, όχι μία και δύο, να τρέχει μπεκάτσα κάτω σαν τρελή. Την είδες? Την είδα κάτω εγώ να τρέχει σαν τρελή, να μην ξέρει κατά πού να κάνει. Ναι. Να πηγαίνει δεξιά-αριστερά, έχοντας την πλάτη πίσω 10, 20, 30 μέτρα πίσω, ένα έμπειρο ζώο να την ντοριάζει. Ένα έμπειρο. Μπράβο. Και έχω δει αντίθετα, στο ίδιο πουλί, ένα κουτάβι δίπλα άπειρο, χαζό, να μην ξέρει τι είναι η μπεκάτσα και να πηγαίνει για τη φερμάρι. Αυτό μου το λέγες και πριν, να το κάνουμε σαφές στον κόσμο. Έχουμε την μπεκάτσα η οποία τρέχει πανικόβλητη. Να τρέχει δεξιά και αριστερά σαν τρελή. Γιατί να για να κατάλαβε ότι το έμπειρο σκυλί την ακολουθεί. Κάπου την έχει πάρει από πίσω τον τόρο, ναι, της και την ψάχνει. Ναι. Και το άπειρο σκυλί πώς συμπεριφέρεται? Το άπειρο τίποτα. Να μην είναι, έχει πάρει χαμπάρι. Ναι. Γιατί δεν ξέρει τι ψάχνει. Και αυτή πώς συμπεριφέρεται έναντι του άπειρου σκυλιού? Τίποτα. Απλά το παρακολουθεί. Το παρακολουθεί. Τίποτα. Απλά το παρακολουθεί. Mm-hmm. Όταν φερμάρει το έμπειρο από απόσταση. Και αυτή προσπαθεί να λουμώσει κάπου, να κρυφτεί, ναι, να δει την εξέλιξη. Και αφήνει όμως. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Αφήνει όμως το άπειρο σκυλάκι να την πλησιάσει. Να την πλησιάσει. Ναι. Δηλαδή το έμπειρο να τρέμει από μακριά και να φοβάται να μην πλησιάσει, ναι, και αυτά. Ναι, και το άπειρο να πηγαίνει και να την φερμάρει στο ένα μέτρο. Και να κοιτιούνται, ας πούμε. Λες και καταλαβαίνει ότι αυτό, άμα κάνω πως περπατήσω ένα μέτρο, θα με χάσει. Λες και το ξέρει, δεν ξέρω. Ναι. Πάντως αυτό το έχω δει σαν εικόνα. Και πώς πιστεύεις διακρίνει το έμπειρο σκυλί από το άπειρο, η μπεκάτσα? Εγώ λέω, ναι, χωρίς να το έχω δει ούτε διαβάσει, ούτε, ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω ότι καταλαβαίνει, ξέρει μάλλον τον τωρό της. Το α, που ξέρει που περάσει, πέρασε δηλαδή, ναι. Περίπου. Οπότε μόλις δει ένα ζώο από πίσω που πράγματι το έχει πάρει χαμπάρι αυτό και όχι απλά περνάει, λοιπόν, και την ψάχνει, γιατί το καταλαβαίνει το ζώο που την έχει καταλάβει, ζορίζει το σκυλί εκείνη την ώρα, ξεροφυσάει τη μύτη του, αγριεύει το ζώο. Ναι. Λοιπόν, αυτό το καταλαβαίνει, ότι την κυνηγάει αυτό το σκυλί. Λοιπόν, μόλις καταλάβει τέτοιο πράγμα, αγχώνεται.
Και γιατί κατάλαβε ότι το σκυλί πέρασε από τον τωρό της. Ναι, την έχει καταλάβει και προσπαθεί να προφυλαχθεί από αυτό το ζώο που έρχεται από πίσω της. Το άλλο που απλά περπατάει και κάνει βόλτα στην εξοχή, το βλέπει ότι δεν την έχει καταλάβει. Και το διαισθάνεται. Και δεν την νοιάζει. Είναι πιο άνετη με αυτό. Ενώ με το έμπειρο ζορίζεται. Και αλλάζει και τη συμπεριφορά της. Αξιόλογο. Γιατί σου είπα και από την αρχή ότι έχει, κουβαλάει την εμπειρία όταν έρχεται εδώ σε εμάς, κουβαλάει την εμπειρία των προηγούμενων χώρων που την έχουν κυνηγήσει σκυλιά. Και ξέρει αυτό το ζώο όταν την έχει πάρει χαμπάρι την εξέλιξη. Πόσο μάλλον όταν είναι από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, Ελλάδα, επιστροφή πίσω στα επιστρόφια, ξανά την επόμενη χρονιά. Δηλαδή έχει αναπτύξει κάποιους τρόπους διαφυγής. Πώς θα τους αναπτύξει? Αν δεν γνωρίζει το ζώο που την κυνηγάει, δεν μπορείς να αναπτύξεις τρόπο διαφυγής. Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω, Νίκο, να μου πεις κάποια παράξενα πράγματα που βίωσες με μπεκάτσες. Όλοι οι παλιοί κυνηγοί, είμαι σίγουρος ότι έχουν δει παράξενα. Εδώ έχω δει εγώ που είμαι πιο καινούριος. Παράξενα έχει δει όλος ο κόσμος. Θέλω να μας πει, αν και αυτά αξίζει να γραφτούν σε βιβλίο, να βρεθούν 5 κυνηγοί στην μπεκάτσα έμπειροι και να πει ο καθένας και τεχνικές, αλλά και κάποια παράξενα πράγματα που είδε, που όντως όμως τα είδε. Πες μας 2-3 πράγματα που σε ξάπνιασαν στην μπεκάτσα και λες αυτό το πράγμα δεν το βλέπεις συχνά. Κοίταξε να δεις, έχω δει μπεκάτσες να σηκώνονται από φέρμα σκυλιού και να τραβάνε μια πορεία και εκεί που κάθονται να μην την παίρνεις, ναι, προφανώς, λόγω του δύσβατου και του πυκνού του μέρους, λοιπόν, να πηγαίνει για να κάθεται ακριβώς δίπλα από άλλη. Δίπλα από άλλη? Δίπλα από άλλο πουλί, δηλαδή στο μέτρο. Και αφού πας και ξαναφερμάρει το σκυλί σου, να μην σηκώνεται αυτή πρώτη, αλλά να σηκώνεται η άλλη. Να σηκώνεται η άλλη. Να σηκώνεται η άλλη πρώτη, ντουφεκάς, δεν ντουφεκάς, και να σηκώνεται δεύτερη, αυτή που σηκώσει εσύ. Τι λέτε? Σαν να πηγαίνει και να προδίδει τη θέση της άλλης για να γλιτώσει αυτή. Σοβαρό λόγο. Έτσι φαίνεται εκείνη την ώρα. Ναι. Λοιπόν. Μάλιστα. Αυτό μάλιστα το έχω δει. Mm-hmm. Που είναι περίεργο. Πολύ γιατί περίεργο να πάει να κάτσει εκεί που είναι η άλλη δίπλα? Και πολύ αυτό περίεργο το έχω δει μια φορά. Το έχω δει αρκετές φορές. Γιατί αν το δεις μια φορά, λες είναι τυχαίο γεγονός. Ναι. Λοιπόν, το έχω δει πολλές φορές να γίνεται. Λοιπόν, έχω δει μπεκάτσα να αποφύγει την τουφεκιά, να μην θέλει να σηκωθεί από κάτω. Και για να αποφύγει την τουφεκιά να περπατάει, να έρχεται περπατώντας και να κάθεται ανάμεσα στα πόδια του σκύλου. Ανάμεσα στα πόδια του σκύλου. Ναι, και να μην μπαίνει από το κεφάλι του σκύλου μέσα στα πόδια του, γιατί θα την έβλεπε, να κάνει ένα, στο πυκνό έτσι όπως είναι, ναι, και να έρχεται από την πίσω πλευρά του σκύλου ή από την κοιλιά του σκύλου και να μπαίνει για να κάθεται μέσα στα πόδια του και να σε κοιτάει. Να μην σηκώνεται όμως. Εκεί μέσα ξέρω ότι είναι ασφαλή, δεν μπορεί να φάει τουφεκιά μέσα στα πόδια του σκύλου. Απίστευτο. Και να χρειαστεί να κάνεις εσύ κάτι για να πάει το σκύλι πιο πέρα για να μπορέσει να σηκωθεί, γιατί δεν σηκώνεται. Μια φορά είχα δει και εγώ μία να φεύγει, να τη σηκώσει ο σκύλος, δεν μπορούσε να την μπλοκάρει. Είχε νυλατούσει εκείνος. Φεύγει, βγαίνει στο καθαρό και γυρίζει πίσω. Ναι, έχω δει εγώ διασκηνικά σε τόπους που φοβάται να πετάξει μπεκάτσα. Δηλαδή, ναι, να είναι ΣΥΡΙΖΑ στο πυκνό, ναι, και να έχει γίνει μια υλοτόμηση στον τόπο, να έχει καθαρίσει ο τόπος ο υπόλοιπος. Που πέρσι φαντάζομαι. Έχει ένα μεγάλο άνοιγμα. Τον ήξερε τον τόπο από ναι, πέρσι. Ναι, ναι, ναι. Σε τόπους δασωμένο. Δασωμένο, που ξέρω τους τόπους, πολλά χρόνια δασωμένος. Έγινε για κάποιο λόγο κάποια στιγμή μια υλοτόμηση. Στα όρια λοιπόν ακριβώς ήρθαν οι μπεκάτσες, είδανε το κενό, πιάσαν στα όρια. Δεν τον γνωρίζαν τον τόπο. Λίγες μέρες που ήταν εκεί, δεν ήταν πολλές μέρες. Λοιπόν, οπότε φτάνοντας λοιπόν εκεί πέρα, το σκυλί τη φερμάρει, οκ, okay, εντάξει, σηκώνεται, αλλά επειδή είσαι στην πλάτη της, στο πυκνό, δεν μπαίνει μες στο πυκνό, φεύγει στο καθαρό. Ναι. Στο καθαρό όμως, επειδή είναι ξένος τόπος για αυτήν, να πηγαίνει ούτε 10-15 μέτρα, δεν το φοβούνται αυτόν τον τόπο, τον ξέρουν. Γεράκια, τόνα, τάλο, και δεν ξέρει πού να πάει, γιατί δεν τον γνωρίζει τον τόπο. Έχει αλλάξει το τοπίο. Και να γυρνάει ακριβώς απάνω σου. Να μην πετάει άλλο. Το πάνω, στα 10 μέτρα. Πάνω από μία-δύο φορές αυτό. Έτυχε φορά που βρήκα 3 πουλιά στη σειρά. Στη σειρά, ε. Ανά 10 μέτρα. Και κάνανε και οι 3 το ίδιο ακριβώς πράγμα. Φοβόντουσαν να πετάξουν το καθαρό. Το οποίο γυρνάει καθαρό πίσω στο πυκνό. Το είχαν δει πρώτη φορά φέτος. Ναι, πρώτη φορά. Ναι. Γιατί θα ήταν παλιά πουλιά αυτά και το περίμεναν δασωμένο. Δεν το περίμεναν δασωμένο, ναι, έτυχε και ήρθανε. Εγώ μπορεί να έτυχα και την ίδια μέρα που ήρθανε και
είχαν αυτή τη συμπεριφορά. Φοβόντουσαν να πετάξουν στο άγνωστο, στο καθαρό. Γυρνάγαν πίσω στο πυκνό. Και θυμάμαι και δύο φίλους που μου έχεις πει και εσύ έχεις αυτή την εμπειρία. Θυμάμαι τον Νίκο τον Γιαναράκο και τον Κώστα τον Κατακουζινό. Μάλιστα με τον Κώστα ήμασταν μαζί. Του φέξε λέει μια μπεκάτσα, ακούω ένα μπαμ και μου λέει να το φτερό της. Μου φύγε από το χέρι. Άνοιξα την παλάμη, μου λέει και πέταξε. Ναι, μου το είπε και ο Νίκος ο Γιαναράκος αυτό, ότι μια φορά στη ζωή του συνέβη. Τυχαίνει, γιατί εγώ βεβαίως μου είχε τύχει και ένα αποτραυματισμένο πουλί. Κάπου το είχε πάρει κάποιο σκάι, δεν το κράτησε καλά, ήταν ζωντανό όμως. Το έπεσε κάτω, πιάσε τα σκυλιά, το πήρε στα χέρια σου. Αλλά τα φτερά του ήταν δυνατά. Ξεθολώνει, δεν το κράτησε εσύ καλά, σου φύγε. Έφυγε κανονικά. Πετώντας μια χαρά. Λοιπόν, σου είχε φύγει και σένα από το χέρι πουλί. Μου δηλαδή. Είχε φύγει έτσι από το χέρι πουλί και την επόμενη ημέρα που τελικά την πήρα κανονικά στο χέρι, λοιπόν, βρήκα σκάγια μελανιασμένα στην πλάτη της. Από είχε, την προηγούμενη δηλαδή, από την προηγούμενη μέρα. Φαινόταν, ήταν φρέσκα. Αλλά τίποτα, δηλαδή σαν στο δέρμα, τίποτα δεν είχε. Ναι. Απλά ναι. Μόνο και μόνο με αυτό έπεσε. Όπως μου είχε τύχει και άλλες φορές να του φεκάς, να πέφτει κάτω, όταν λέμε να είναι κάτω, ακίνητη, με τα πόδια πάνω. Όχι πλάτη, με τα πόδια πάνω. Νεκρή δηλαδή. Κοιλιά. Ναι. Να βλέπεις, τέζα. Τέζα. Να πηγαίνει το σκυλί να την πιάνει, να την αφήνει, επειδή ήμουν δίπλα, λοιπόν, και να κάνει έτσι στο χέρι σου και να σηκώνεται και να φεύγει. Δεν είχε τίποτα. Δεν είχε κάτι πάνω της. Τι λες, ρε παιδί. Καθόλου. Τίποτα. Είναι ένα πουλί που έχει, από... έχει μαγεύσει ναι, έκανε, τόσο κόσμο, ναι. Τι Γάλλους, τι Ιταλούς, τι Έλληνες. Πιστεύω ότι πρέπει να βρεθείτε κάποιοι, γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου καλό μπεκατσά, απλώς καλό την κυνηγάω. Δεν είναι κανένας, απλά του παλεύω είσαι κι εσύ και κάποιοι άλλοι είστε. Και πολύ καλοί. Γι' αυτό σε κάλεσα άλλωστε. Εντάξει, του να βρεθείτε σχετικό. 5 άνθρωποι, να γράψετε ένα βιβλίο γερό για την μπεκάτσα στην ελληνική πραγματικότητα. Τεχνικές, το ένα το άλλο, δηλαδή όταν πέσουν 5 μυαλά πάνω και με πάθος εκεί ένα μήνα, δεν θα παραλυφθεί τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Αξίζει αυτό να βγει και σε βίντεο και σε βιβλίο ακόμη περισσότερο, διότι έχουν γραφτεί καλά βιβλία στη Γαλλία. Ναι, πολύ καλά βιβλία. Πολύ καλά βιβλία, γιατί οι Γάλλοι είναι και οι μέτρη του είδους. Ναι, ναι. Δηλαδή αν εμείς και... έχουμε δει χίλιες, αυτοί έχουν και δει και δεν έχω διαβάσει. Δηλαδή τώρα θα διαβάσω το Μυστικά ενός μπεκατσοκυνηγού λέγεται. Κάπως έτσι δεν έχω μπράβο, διαβάσει. Έχω διαβάσει ένα ελληνικό, δεν θυμάμαι ποιο, καλό. Το οποίο είναι πολύ δυνατό βιβλίο. Του Αλιγιζάκη, πολύ ωραίο βιβλίο του ορθοπαιδικού. Αλλά πιστεύω... Είναι από ανθρώπους που έχουν πολύ ναι, τέτοιες ναι. Εμπειρίες και προφανώς μιλάω εγώ, τα λέω εγώ, τα λες εσύ, εγώ ακούω τα δικά σου. Έτσι. Και εσύ πιστεύω ότι όταν είναι 5 συγγραφείς, εσύ πόσες φέρμες έχεις στο ενεργητικό, θα έχεις 3-4 χιλιάδες. Μάξι, μπορεί και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω. Ναι. Αντιστοίχως και οι άλλοι. Και μπορεί και μιλάμε... κάποιοι πολύ περισσότεροι. Και περισσότεροι. Πολύ μεγάλη από τώρα... πιο πολλά χρόνια κυνηγάνε. 20.000 φέρμες, σύνολο. Με σκυλιά μέτρια, καλά. Από όλους μας περνάνε όλα τα στάδια των σκύλων. Ακριβώς. Μακάρι να είχαμε ένα σκύλι για να το κρατάγα μια ζωή. Ναι. Να γραφτεί ένα βιβλίο γερό, το οποίο να είναι θεμέλιο για αυτό το θέμα. Αξίζει ο κόπος. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω οι θεατές μας να ευχαριστήθηκαν και να άκουσαν κάποια πράγματα που άλλοι τα ήξεραν, άλλοι δεν τα ήξεραν. Είναι κάποιες πινελιές πάνω στο θέμα της μπεκάτσας. Ναι. Είναι κάλυψη του θέματος. Όχι, προς Θεού, καμία σχέση. Και στο μέλλον θα πούμε και άλλα πράγματα εξίσου ενδιαφέροντα και ευρύτερης κάλυψης. Ναι, με δοθεί η δυνατότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας έδωσε να μιλήσουμε για 5 πράγματα. Να είσαι καλά. Γεια σας. Γεια σας.